Τρία, δύο, ένα, φύγαμε! Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, αγάπη! Να είστε καλά, σας ευχαριστώ από την καρδιά μου! Άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην κεντρική πλατεία της Κυπαρισίας. Με το σήμα του Δημάρχου και την αντίστροφη μέτρηση των παιδιών, το δέντρο φώτισε και έτσι μπήκε και επίσημα η Κυπαρισία σε γιορτινό ρυθμό. Είμαι σίγουρος ότι όλος ο κόσμος θα έχει ευτυχία και εμείς από τη μεριά μας, μαζί με τον Δήμαρχο, τον Γιώργο Λεβεντάκη, θα κάνουμε τα δυνατά έτσι ώστε ο κόσμος να προσεγγίζει την Κυπαρισία και όλη την Τριφυλία με πιο χαρά. Χρόνια πολλά, υγεία, αγάπη, ευτυχία, να είναι μια παραγωγική χρονιά, δημιουργική και εύχομαι σε όλο τον κόσμο ό,τι επιθυμεί να το αποκτήσει. Τα παιδιά ήταν χαρούμενα μιας και μπορούσαν να παίξουν στα παιχνίδια που είχαν στηθεί στην πλατεία. Ο Δήμαρχος Τριφυλίας δήλωσε πως αυτή ήταν μόνο η αρχή, καθώς θα υπάρξουν πολλές εκπλήξεις καθ' όλη την διάρκεια του μήνα. Ξυλοπόδαροι, τραμπολίνο, δέσματα, κεράσματα, γλυκά, κουραμπιέδες και διάφορα άλλα που θα τα κάνουν πάρα πολύ χαρούμενα, δωράκια. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάθε μέρα σε κάθε άνοιγμα του δέντρου και όλο το μήνα θα υπάρχουν εκπλήξεις. Σε κλίμα Χριστουγέννων και το λιμάνι της Καλαμάτας, καθώς φωταγωγήθηκε το καράβι στην κεντρική προκυμαία. Αμέσως μετά την φωταγώγηση του καραβιού, πέταξαν από το σημείο αερόστατα, τα οποία δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό στον ουρανό της πόλης. Έτσι το κέντρο της Καλαμάτας μεταφέρθηκε για λίγο στο λιμάνι της. Τρία, δύο, ένα! Ζητήσαμε λοιπόν συμμετοχικότητα από όλους. Και αυτή η συμμετοχικότητα λοιπόν φαίνεται πλέον. Φαίνεται διότι όπου και αν πηγαίνουμε, αυτό που εισπράττουμε είναι καλή διάθεση, είναι ιδιαίτερες εκδηλώσεις. Και έτσι και εμείς παίρνουμε δύναμη για να ετοιμάσουμε ακόμα περισσότερα τα επόμενα χρόνια. Η βραδιά έκλεισε με ένα σοου πυροτεχνημάτων. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά.